Με όλη αυτή την υπερπληροφόρηση, τις εκατομμύρια διαφημίσεις και τις χιλιάδες ρουτίνες ομορφιάς των influencers, τελικά ξέρουν τα νέα κορίτσια και αγόρια να καθαρίζουν σωστά το πρόσωπό τους? Το πρωί δεν νομίζω ότι η επιδερμίδα μου χρειάζεται βαθύ καθαρισμό, αφού τον έχω κάνει το προηγούμενο βράδυ. Το βράδυ παράγεται σμίγμα που πρέπει να απομακρυνθεί το πρωί μαζί με τα υπολείμματα της κρέμας νυχτός. Έχω ένα θεματάκι με την ακμή μου, αλλά τουλάχιστον ξέρω σωστά να καθαρίζω το πρόσωπό μου. Σκύβω κάθε μέρα πάνω με μια κατσαρόλα με ζεστό νερό, κάθομαι μέχρι να υδρώσω και μετά στύβω ένα λεμόνι και το ακουμπάω πάνω στο σπυράκι με ένα βομβάκι. Φυδά στον αέρα από το τσούξιμο, αλλά νομίζω ότι πιάνει. Το πρόσωπο με ακμή πρέπει να καθαρίζεται με εξειδικευμένα προϊόντα. Η γιαγιά μου λέει, μόνο με νεράκι να καθαρίζω το πρόσωπό μου. Όχι. Δεν αρκεί. Κάθε τύπος δέρματος έχει το δικό του καθαριστικό. Επειδή εγώ έχω κανονικό δέρμα, δεν χρειάζεται να κάνω βαθύ καθαρισμό. Η ρύπη και η σκόνη προκαλούν σμίγμα και μαύρα στίγματα. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε προϊόντα για βαθύ καθαρισμό. Πώς γίνεται λοιπόν ο σωστός καθαρισμός? Αυτό που χρειάζεται αρχικά είναι ένα τζέλ καθαρισμού που μειώνει τα μαύρα στίγματα και έχει αντιμικροβιακή δράση. Το ACNORM Active Wash της Fresider εφαρμόζεται σε στεγνό δέρμα και όταν ξεπλένεται, μετατρέπεται σε γαλάκτονο. Στη συνέχεια, καλό είναι να εφαρμοστεί μία μάσκα καθαρισμού, όπως η ACNORM Peel Off Mask, που με την αφαίρεση της από το πρόσωπο απομακρύνονται τα μαύρα στίγματα, η ρύπη, τα νεκρά κύτταρα και το σμίγμα. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι κατάλληλη ακόμα και για κανονικές επιδερμίδες που χρειάζονται βαθύ καθαρισμό. Η περιποίηση πρέπει να ολοκληρώνεται με μία λοσιόν. Αν έχεις λιπαρό, με τάση ακμής δέρμα, η ACNORM Normalizing Lotion θα μειώσει τη λιπαρότητα και θα συσφίξει τους πόρους. Πέρα από κάθε μύθο πάντως, όσοι περιποιούνται το πρόσωπό τους από μικρή ηλικία, τόσο πιο φρέσκο και υγιές το διατηρούν σε βάθος χρόνου.